Είσαι έτοιμος να καλησπερίσουμε στην παρέα μας, ίσως τον μικρότερο καλεσμένο που έχουμε φιλοξενήσει σε αυτή την εκπομπή. Που είναι... πλαισίως, γιατί φιλοξενούμε και έχουμε πολλές και πολύ πιο μικρά παιδάκια, ναι, ισχύει. Αλλά μαζί με τους καθηγητές τους. Τώρα λοιπόν θα πάμε σε έναν 11χρονο, ο οποίος έχει να μας πει πολύ ωραία πράγματα, γιατί ασχολείται με τις φιγούρες, με τον Καραγκιόζη, με αυτή την έτσι θα λέγαμε παράδοση. Που εντάξει, ανά τα χρόνια κάπως ξεχνάμε. Που είναι και διδακτική. Αλλά κάτι του άρεσε μάλλον του Σταύρου Κοσκινόπουλου, που είναι στην παρέα μας, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βλέπω μικρόφωνο, βλέπω μια οργάνωση τώρα στη σύνδεσή μας. Ναι, τα έχω ετοιμάσει όλα. Είσαι έτοιμος, μπράβο Σταύρο. Είσαι μόλις 11 χρονών. Ναι, ακριβώς, μάλιστα. Μπράβο σου. Και θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για το θέατρο σκιών και για τη δημιουργία του Σκιές και Φωνές, που έχεις κάνει εσύ τη δική σου αυτή, θα λέγαμε σύνθεση. Και βγαίνεις εκεί στα παιδιά, παίζεις με τις φιγούρες τον Καραγκιόζη. Για πες μου πώς γεννήθηκε όλη αυτή λοιπόν η αγάπη. Κοιτάξτε, η πρώτη παράσταση που παρακολούθησα, στην πρώτη παράσταση, φοβήθηκα αρκετά από ό,τι μου έχουν πει και οι γονείς. Αργότερα με βοήθησαν πολύ οι γιαγιάδες μου να το αγαπήσω. Μου αγόρασαν τις πρώτες φιγούρες, τις οποίες βλέπετε κι εσείς τώρα στην οθόνη. Και σιγά σιγά άρχισα να το εξελίσω αυτό, με αποτέλεσμα να δημιουργήσω το θέατρο Σκιές και Φωνές το 2016. Πάντως, να μας πεις, γιατί είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα που βλέπουμε ένα παιδί μόλις 11 χρονών, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε έχει δυσκολέψει στο να φτάσεις μέχρι το σημείο που είμαστε εδώ μέχρι σήμερα, αλλά και τι είναι αυτό το οποίο σου αρέσει περισσότερο σε αυτό το ταξίδι. Θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση αρχικά. Δεν με έχει δυσκολέψει κάτι πάρα πολύ όσο η αγορά του εξοπλισμού, αλλά περισσότερο και η αλλαγή των φωνών. Γιατί από την ηλικία 18 και άνω, οι φωνές των Καραγκιόζης γίνονται με το λαρίγκι, οι λεγόμενες λαριγκοφωνές. Αλλά δεν επιτρέπεται να το κάνω εγώ σε αυτή την ηλικία, διότι η φωνή μου θα βραχνιάσει και δεν είναι αυτό που πρέπει. Μάλιστα. Αλλά κάνεις εσύ φωνές ωραίες και αν θέλεις να δούμε και μαζί ένα μικρό απόσπασμα από τα ωραία αυτά πράγματα που κάνεις, έστω... Ναι. Και έχω και φιγούρες να σας δείξω, άμα θέλετε μετά. Τις βλέπουμε τις φιγούρες, αλλά πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Για να το δούμε αυτό το ωραίο απόσπασμα που είσαι εσύ και εκεί παίζεις με τις φιγούρες. Ωραία, με κοροϊδεύετε! Ακούσαμε τα παιδάκια να τρελαίνονται, νομίζω, με σένα. Ναι, ήταν η πρώτη παράσταση που είχα κάνει το καλοκαίρι σε τόσο πολύ κόσμο. Μαζέψαν πολύ κόσμο. Και ήταν μια ξέχαστη εμπειρία, γιατί ήταν και η πρώτη παράσταση με τόσο πολύ κόσμο. Βέβαια, τώρα ανανεώθηκε ο εξοπλισμός, φτιάχτηκε και καινούρια σκηνή, ο λεγόμενος Μπερντές. Και πήρα και καινούριες φιγούρες, που μπορώ να σας δείξω αν θέλετε. Μάλιστα, οπότε έχεις εξοπλιστεί, είσαι έτοιμος για να κάνεις και άλλα πράγματα. Να μας πεις αρχικά, εσύ είδες 3 ετών, αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη σου παράσταση με τον Καραγκιόζη και από τότε εσύ, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, ότι κόλλησες αυτό το μικρόβιο και μέχρι σήμερα ασχολείσαι ενεργά και κάνεις και τις δικές σου παραστάσεις, έτσι, και σε σχολεία, αλλά και σε άλλα πράγματα. Ναι. Τώρα τι σχεδιάζεις? Τώρα έχουμε κανονίσει μία παράσταση στα 82 εντάλματα στο κινηματογράφο του νησιού, στο Φόσκολο, ναι, στην Κυριακή 27 Μαρτίου στις 11.30. Βέβαια έχω και πολύ καλούς βοηθούς, γιατί ένας καραγκιοζοπαίχτης χωρίς βοηθούς δεν βγάζει παράσταση. Ποιος σε βοηθάει? Με βοηθάει κυρίως η αδελφή μου, αλλά τώρα στο θείασο έχουν μπει και κάποια άλλα παιδιά, ο Διονύσης και ο Γιάννης ο Κοριανίτης, είναι πολύ καλή βοηθή. Και βέβαια κατέχουμε και τον απαραίτητο μικροφωνικό εξοπλισμό. Μάλιστα. Οπότε είναι όλα έτοιμα για να κάνεις και άλλα πράγματα. Να πούμε ότι έχεις καταγωγή από την Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, και μένεις Ζάκυνθο.
Ναι. Είδες, τα συνδυάζει όλα ο μικρός ο Σταύρος. Κοιτάξτε, όποτε πάω και Πάτρα παρακολουθώ, γιατί και εκεί υπάρχουν πολύ καλοί καλλιτέχνες. Σκέφτεσαι να το κάνεις επαγγελματικά? Το έχω σκεφτεί, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμη αν θα το κάνω επαγγελματικά. Βέβαια, αρχίζω κάθε μέρα, το αγαπώ και περισσότερο αυτό, και κάθε μέρα εξελίσσομαι, αλλά δεν το έχω αποφασίσει ακόμη αυτό. Ωραία, πάντως το κάνεις πάρα πολύ ωραία και αυτό είναι το ωραίο. Και είναι και ωραίο να βλέπεις και τους μαθητές, τους φίλους σου να χαίρονται και αυτοί, γιατί και στο βίντεο που ακούσαμε τους άρεσε πάρα πολύ. Και νομίζω αυτό είναι και το πιο ωραίο. Οι φίλοι σου τι σου λένε? Γιατί είσαι 11 χρονών, είσαι μικρός, ασχολούνται με αυτό, το βλέπουν έτσι θετικά, σε έχουν παρακολουθήσει? Κοιτάξτε, οι φίλοι μου με στηρίζουν, προσπαθούν, αλλά βέβαια έχουμε και ομαδικές στα μέσα. Μαζικής ενημέρωσης, με κάτι άλλα παιδιά καλλιτέχνες, βέβαια λίγο μεγαλύτερα και στην ηλικία μου, αλλά δεν υπάρχουν τόσα παιδιά που προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανό τον Καραγκιόζη. Έχεις δει ότι δηλαδή δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ανά τα χρόνια? Εντάξει, ο Καραγκιόζης παλιά ήταν η μόνη διασκέδαση για τους παλιούς, γιατί δεν υπήρχαν κινηματογράφοι, ήταν από τόσο παλιά. Και έχουν περάσει και πολύ διάσημοι παλαιοί ηθοποιοί από τον Καραγκιόζη ως βοηθή. Μάλιστα, σωστά. Τώρα πλέον όμως δεν το βλέπουμε αυτό. Βέβαια δεν βλέπουμε και ένα τόσο μικρό παιδί να ασχολείται με αυτό. Νομίζω είσαι ο μοναδικός ίσως σε αυτή την ηλικία ή ένας από τους λίγους που ασχολούνται με τον Καραγκιόζη? Ένας από τους λίγους, γιατί γνωρίζω και άλλα παιδιά, βέβαια δεν είναι και πάρα πολλά στην ηλικία μου. Mm-hmm. Μπορεί να είναι 10 παιδιά, όχι πάντως παραπάνω, σε όλη την Ελλάδα. Έχει ενδιαφέρον τι λένε και οι γονείς, γιατί ξέρεις, όπως είπες και εσύ, αυτό είναι για τις πιο παλιές γενιές. Οι γονείς θα βλέπουν το παιδί τους ασχολείται με τον Καραγκιόζη. Πώς τους φαίνεται αυτό, ή άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας? Τι σου λένε και οι μεγαλύτερης ηλικίας? Ο παππούς σου, η γιαγιά σου, όλοι αυτοί, το περιβάλλον. Καταρχήν οι γονείς με στηρίζουν. Συγκεκριμένα οι δικοί μου γονείς. Τώρα δεν ξέρω οι υπόλοιποι γονείς πώς το βλέπουν. Οι δικοί μου γονείς με στηρίζουν και βέβαια σε ό,τι αφορά τον Καραγκιόζη πάντα. Και οι μεγαλύτεροι μου λένε πολύ καλά λόγια που προσπαθώ να κρατήσω ζωντανή την παράδοση. Και κυρίως οι πολύ μεγάλοι, ξέρω εγώ, ηλικιωμένοι, να το πω έτσι. Μπράβο σου, μπράβο σου να συνεχίσεις έτσι. Αρχικά έχεις και φοβερή άρθρωση λόγου, φοβερή δομή σκέψης. Τώρα αυτά δεν ξέρω, μάλλον οφείλονται στην ενασχόλησή σου, στο διάβασμά σου, σε αυτό που κάνεις, δεν ξέρω, στην βοήθεια των γονιών σου. Να τους πούμε μπράβο. Α, το βλέπουμε. Δείξα μας και τις φιγούρες σου, βέβαια. Ναι, έχω και κάποιες φιγούρες μαζί. Εδώ βλέπουμε τον Καραγκιόζη. Τέλειο. Ξυπόλυτος κλασικά. Για δείξε μας και άλλο, τον μικρό, το κολλητήρι. Πώς λέγεται, κολλητήρι νομίζω λέγεται. Το κολλητήρι αυτή τη στιγμή δεν τον έχω μαζί μου. Εγώ για έλεγα να σου πω την αλήθεια, Σταύρο, με το κολλητήρι και τον Καραγκιόζη. Αυτό το δίδυμο ήταν τρομερό. Α, ναι. Εδώ έχω το Διονύσιο που κατάγεται από τη Ζάκυνθο. Α, μάλιστα. Τέλεια. Έχω τον φίλο του Καραγκιόζη, τον Χατζιαβάτη. Μα κοίτα τι ωραίες φιγούρες. Και είναι και τεράστιες, έτσι, δεν είναι? Είναι πολύ μεγάλες φιγούρες. Ναι, αυτές τώρα τις αγόρασα πριν λίγο καιρό. Μπράβο σου, Σταύρο. Και τι άλλο έχουμε και? Και ποιος είναι αυτός? Ο Μπαρμπαγιώργος. Ο Μπαρμπαγιώργος μοιάζει έτσι με τον Κολοκοτό. Μεγάλη συλλογή βλέπουμε. Και έχω και βέβαια το Μορφωνιό, το πιο αστείο είδος. Α, καλά, εντάξει. Ο Μορφωνιός χωρίς αυτό δεν γινόταν. Μια ιστορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σταύρο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που αγαπάς πραγματικά. Και να μην σταματήσεις ποτέ να κυνηγάς τα όνειρά σου, που πούμε εμείς, με μεγάλη αγάπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να τα πούμε και από κοντά. Εννοείται. Σε περιμένουμε εδώ στο Ιόνιαν με πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ.